Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Όπως βλέπετε, στολίστηκα, βάφτηκα, έβαλα τα κολλιέ μου, τα δαχτυλίδια μου, διότι δεν μπορούσα απλά ντυμένη και απεριποίητη να μιλήσω για τον γόη της Πάτρας, για τον άντρα που τα κορίτσια σφάζονταν στην ποδιά του και για χάρη του οποίου γίνονταν όλα αυτά που γίνονταν, τα σημεία και τα τέρατα. Μιλάω φυσικά για το Μάνο της Ρούλας. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ αντικειμενική και πολύ μαζεμένη, γιατί ο άνθρωπος δεν κατηγορείται αυτή τη στιγμή για κάτι, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γίνεται αυτή η εκπομπή. Βλέποντας το χάρτη του, όπως και όταν είδα το χάρτη της Ρούλας, που δεν είχε και πολύ πολύ κακές όψεις, ευγνωμονώ τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, που μου ρίξανε κάποιες φορές και ένα βρωμόξυλο. Τι θέλω να πω με αυτό? Και ο χάρτης της Ρούλας και ο χάρτης αυτού του ανθρώπου δείχνουν ότι μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα που δεν, άσχετα από το τι δυσκολίες μπορεί να είχαν, δεν κακοποιήθηκαν ως παιδιά, δεν ταλαιπωρήθηκαν ως παιδιά με την έννοια που είναι κάποια παιδάκια τα οποία τα χτυπάνε άσχημα, τα μειώνουν, τα ζορίζουν με διάφορους τρόπους. Αντίθετα, θα έλεγα ότι ειδικά στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου είναι ένα πάρα πολύ καλομαθημένο παιδί. Και με πολύ φροντίδα από τους γονείς και τους δύο γονείς, και ειδικά από τη μητέρα αλλά και από τον μπαμπά, μεγάλωσε λοιπόν, όπως τα λέγαμε, σαν ένα βασιλόπουλο. Και δεν εννοώ με το οικονομικό, με την οικονομική πλευρά, αλλά ήταν ένα χαϊδεμένο αγόρι από τους δικούς του. Κατά τον ίδιο τρόπο, κυρούλα, με έναν δία στον καρκίνο, μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ήταν, δεν ζούσε σε ένα περιβάλλον κακοποιητικό, άσχετα από τις πιθανές δυσκολίες στις σχέσεις των δικών τους ή κάποια έλλειψη του πατέρα ή κάποια έλλειψη των γονιών της κάποιες φορές στη ζωή της. Δεν ήταν ένα παραπεταμένο, ούτε ένα κακοποιημένο παιδί. Εδώ όμως, βλέποντας τον χάρτη αυτόν, μιλάμε πραγματικά για έναν πολύ, πολύ καλομαθημένο άντρα. Ο φίλος μας εδώ είναι Παρθένος. 28 μοίρες Παρθένου είναι ο ήλιος του και 25 μοίρες Παρθένου είναι ο Δίας του, δηλαδή ο Δίας και ο ήλιος κάνουν σύνοδο. Αυτό με το καλημέρα δείχνει μια φοβερή τύχη. Μια τύχη η οποία, ένα πατέρα δηλαδή πολύ δοτικό, έναν άνθρωπο ο οποίος τα βρίσκε σχετικά εύκολα στη ζωή του, έναν άνθρωπο που μπορούσε πολύ εύκολα να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και να γίνει γνωστός, ενώ η σελήνη του είναι στον καρκίνο, που δείχνει ότι και η μητέρα του του είχε μια τρελή αδυναμία και ο ίδιος ήταν δεμένος με τη μαμά του. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα παιδί λοιπόν που σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι κουβαλούσε τραύματα τέτοια που να δικαιολογούν το πόσο, αν δεν είναι συνένοχος φυσικά, αδιάφορος πρέπει να ήταν ο ίδιος ως πατέρας, με την έννοια ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά και εσύ να είσαι αλλού για αλλού, δεν μπορεί να φεύγεις κάθε τρεις και λίγο από το σπίτι και να ξεχνάς ότι έχεις παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο κοντά ήταν στα παιδιά του. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη και βλέποντας το χάρτη του, θα έλεγα καθόλου. Τουλάχιστον όχι με την ουσιαστική έννοια. Το να παίζεις με τα παιδιά σου ποδόσφαιρο, ας πούμε, ή να τα πηγαίνεις μια βόλτα ή να βγάζεις μαζί τους φωτογραφίες, δεν σημαίνει ότι είσαι ένας ιδανικός γονιός. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και το νεαρό της ηλικίας, οπωσδήποτε και αυτό έπαιξε ένα ρόλο, αφού έγινε πατέρας πάρα πολύ μικρός, ειδικά στο πρώτο παιδί, αλλά νομίζω ότι το ένστικτο του γονιού
δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος γίνεται καλός γονιός επειδή παντρεύεται μεγαλύτερος ή μικρότερος. Δεν το θεωρώ αυτό πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που φτάσαν στα αυτιά μου και τις, βέβαια δεν μπορώ να αποκαλύψω τις πηγές μου σε καμία περίπτωση, λένε ότι έχει πάρα πολύ καλές άκρες και πιθανώς να πέσει στα μαλακά. Βλέποντας το χάρτη του, βέβαια δεν έχω κάνει διόρθωση οροσκοπίου για να βρω τον οροσκόπο, οπότε ίσως κάτι να μου ξεφεύγει και να μην το έχω δει, αλλά θεωρώ ότι ναι, θα πέσει πολύ πιο πολύ στα μαλακά από ότι τουλάχιστον οι άλλοι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν είναι τόσο συνυπεύθυνος όσο είναι οι άλλοι, αλλά νομίζω ότι θα πέσει πολύ πιο πολύ στα μαλακά. Αυτό είναι το αρχικό κομμάτι. Αν και με βάση το οροσκόπιο που έβγαλα εγώ, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχω πέσει μέσα στον οροσκόπο, έχει έναν Άρη στον 8ο, ο οποίος είναι λίγο βίαιος και στον καρκίνο, και έχει και ένα τετράγωνο Κρόνου Πλούτονα που δείχνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή του θα αντιμετωπίσει μεγάλη μοναξιά. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι δείκτες κάποιου σοφρονισμού, αλλά το υπόλοιπο οροσκόπιο μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά τυχερό. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, αυτό το άτομο έχει Δία Ήλιο στην Παρθένο, όπως είπαμε. Όταν κάποιος έχει Δία Ήλιο σε σύνοδο, είναι αρκετά τυχερός και στα εργασιακά του θέματα και πολύ εύκολα τραβάει την προσοχή. Είναι μια όψη που τη βλέπουμε συχνά σε πρωθυπουργούς, σε ανθρώπους που γίνονται πολύ διάσημοι. Ας πούμε, ο Κώστας ο Καραμαλής έχει αυτή την όψη, Δία Ήλιο στην Παρθένο. Ο Κώστας ο πρώην πρωθυπουργός Καραμαλής εννοώ. Δεν κάνω βέβαια συγκρίσεις σε χαρακτήρες αυτή τη στιγμή. Μιλάω απλώς για το δείκτη της τύχης που υπάρχει σε αυτή την όψη και που βοηθάει αρκετά το άτομο να ξεχωρίσει. Ο Ερμής του τώρα είναι στο ζυγό και κυβερνάει τον Ήλιο και τον Δία του, άρα παίρνει πολύ έντονα στοιχεία ζυγού, όπως και η Αφροδίτη του είναι στο ζυγό. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα Δία σε σύνοδο με Ήλιο, μια Αφροδίτη στη θέση της στο ζυγό, μια Σελήνη στη θέση της στον καρκίνο, ένα Κρόνο στη θέση του στον υδροχό και ένα Πλούτονα στη θέση του στο σκορπιό. Τι μου κάνει εμένα όλο αυτό? Μου κάνει, όπως στην περίπτωση της Ρούλας, ένα άτομο το οποίο εκτός του ότι έχει 400, δηλαδή δεν είναι ούτε τρελό, ούτε πειραγμένο, ούτε τίποτα, σχετικά η ζωή το πήγε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όποιος έχει και ένα τυχερό οροσκόπιο το αξιοποιεί και καλά ή ότι ντε και καλά γίνεται και καλός άνθρωπος. Αντίθετα, έχω δει πολύ δύσκολα οροσκόπια να βγαίνουν εξαιρετικοί άνθρωποι που να παλεύουν με χίλια μύρια κύματα και άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ καλά οροσκόπια να βγαίνουν είτε τεμπέληδες, είτε αδιάφοροι, είτε παρασιτικοί άνθρωποι, είτε οτιδήποτε. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά. Έτσι, ότι ένα καλό οροσκόπιο δεν σημαίνει ότι απαραίτητα έχουμε να κάνουμε και με έναν καλόν άνθρωπο ή με έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί, παλεύει, μάχεται και δίνει αγώνες στη ζωή του ή αγώνες για κάποια ιδανικά που μπορεί να έχει. Πάμε να δούμε όμως για αρχή τον Ήλιο του. Ο Ήλιος του λοιπόν είναι στις 28 της Παρθένου, δεν έχει περάσει ακόμα στην αναρρετική μοίρα, αλλά είναι προς το τέλος και κάνει ένα τετράγωνο με τον Άρη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο μας, ο Άρης του είναι στις 5 του καρκίνου, κάνουν ένα ανάποδο εκεί, αποκλίνουν τετράγωνο, αλλά το τετράγωνο υπάρχει γιατί τα φώτα έχουν 10 μοίρες, ο Ήλιος και η Σελήνη, δηλαδή 10 μοίρες απόκληση, άρα υπάρχει το τετράγωνο εδώ. Και σαφώς υπάρχει και, αυτό μας δείχνει, μία στο χαρακτήρα, αν όχι βιαιότητα, παρορμητικότητα στο άτομο και κάποια στάση ζωής έτσι όχι ιδιαίτερα συνετή, δηλαδή παρορμητική και με μία άγνοια κινδύνου.
Αυτό είναι η πρώτη όψη που μας δυσκολεύει εδώ. Και η δεύτερη όψη είναι το τετράγωνο, το οποίο είναι και συγκλίνον, που κάνει ο Ερμής του από το ζυγό με τον Άρη του στον καρκίνο. Μια όψη που, όπως είχαμε πει, την είδαμε και στη ρούλα, Άρη σύνοδο Ερμής, εδώ είναι τετράγωνο, ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν μιλάμε για άλλο ένα άτομο, το οποίο έχει μια περίεργη οξύνια, αλλά όχι θετική εδώ, γιατί είναι τετράγωνο, δηλαδή ο νους δουλεύει πολύ γρήγορα, αλλά και έχει σημασία αυτό, γιατί είναι και κυβερνήτης εδώ ο Ερμής. Δουλεύει πολύ γρήγορα, αλλά όχι στη σωστή κατεύθυνση και όχι πάντα με σύνεση. Υπάρχει μια ιδιαίτερη παρόρμηση, δηλαδή μου έρχεται κάτι το κάνω, μια επιπολαιότητα στο χαρακτήρα και αν θέλετε και μια ελαφρότητα στη σκέψη. Η Αφροδίτη στο ζυγό τώρα που έχει εδώ, κάνει τετράγωνο με τη σελήνη του στον καρκίνο, οπότε είμαστε στην κλασική περίπτωση του άντρα που λέει «από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου». Δηλαδή δεν θα λέγαμε ότι ως άτομο είναι πιστό παρά τη σύνοδο ηλίου Δία. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν από το γεγονός ότι είναι ένα άτομο, βέβαια, το οποίο έχοντας τόσο ζυγό είναι και καλλιτεχνικό, είναι και χαρισματικό, είναι και ελκυστικό και εμφανισιακά και στους τρόπους του. Γίνεται πολύ εύκολα συμπαθητικό. Και ο Δίας Ήλιος του δίνει και μία έφεση στον αθλητισμό που είδαμε ότι την έχει ούτως ή άλλως. Αυτό που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση είναι η σελήνη του στον καρκίνο, σε τρίγωνο με τον Πλούτον, άρα μιλάμε για μια πολύ ψύχρεμη προσωπικότητα με ελάχιστα καταθλιπτικά στοιχεία και που πολύ γρήγορα ξεπερνάει τις δυσκολίες. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από το πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ψυχική δύναμη ή να φτάνει μέχρι και την αναισθησία. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ψυχική δύναμη που δικαιολογεί και την ελαφρότητα με την οποία για κάτε με ή τέλος πάντων την ψυχραιμία αντιμετώπισε τους θανάτους των παιδιών του. Ο Πλούτονας με τη σελήνη σε τρίγωνο είναι μια όψη που δεν είναι βέβαια και ακριβώς επιθυμητή, δεν θέλουμε ποτέ ο Πλούτονας να κάνει όψη με τη σελήνη, είναι όμως ένα τρίγωνο, άρα είναι αρκετά αναζωογονητικό στην περίπτωση του ανθρώπου αυτού. Η σελήνη του όμως κάνει και μια αντίθεση με τον ουρανό, εδώ αυτό μας δείχνει πάλι παρορμητικότητα και μια σκέψη και ένα συνέστημα λίγο ταραγμένο, να το πούμε έτσι, και ευμετάβλητο, αλλά και μια αντίθεση με τον Ποσειδώνα, που δείχνει ότι το άτομο αυτό πιθανώς να έχει και κάποιες εξαρτήσεις, όπως μια τάση για τσιγάρο, αλκοόλ ή και άλλα πράγματα, ή μια ροπή προς τον τζόγο. Αυτά είναι αρκετά πιθανά όταν έχουμε σελήνη Ποσειδώνα. Αλλά μπορεί να δείχνει και μια μητέρα η οποία, έχοντας παραχαϊδέψει το παιδί του, επιτρέπει να λέει και αρκετά ψέματα ή δέχεται τα όποια ψέματα λέει το παιδί ή δέχεται το παιδί της με τα ελαττώματά του χωρίς να βλέπει τα ελαττώματά του. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτογνωσία του ανθρώπου, έτσι. Βέβαια η σελήνη είναι αρκετά ισχυρή στον καρκίνο, οπότε μπορούμε να πούμε ότι δουλεύει αρκετά καλά σε αυτό το άτομο. Ο Κρόνος του τώρα που είναι στον υδροχό κάνει ένα τετράγωνο με τον Πλούτονα, άρα όταν έχουμε τετράγωνο Κρόνου Πλούτονα και γενικά όψεις Κρόνου Πλούτονα, μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει μία κρυψίνια, κάνει πολλά πράγματα κρυφά, είναι κατά βάθος πολύ μοναχικό, ενώ εδώ φαίνεται ότι του αρέσει η παρέα, του αρέσει να ελκύει την προσοχή, του αρέσει να... Είναι φιλικό, έχει κόσμο γύρω του. Στην πραγματικότητα είναι πολύ μοναχικό και εμπιστεύεται ελάχιστους ανθρώπους και κυρίως τα μέλη της οικογένειάς του. Κατά βάση όμως είναι αρκετά μοναχικό και δουλεύει κυρίως για τον εαυτό του. Υπάρχει μια εγωπάθεια σε αυτή την όψη, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Έχει ένα χείρονα στο λιοντάρι, αλλά έχει ένα θέμα με την προσωπικότητά του. Ένα τραύμα με την προσωπικότητά του. Εδώ υπάρχει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδαμε στη ρούλα, ότι ναι, μεν δείχνω να έχω πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, θέλω να ξεχωρίσω, θέλω να φανώ, αλλά κατά βάθος δεν πιστεύω ότι έχω τις ικανότητες να το κάνω, αλλά προσπαθώντας να το κάνω, προσπαθώντας να βγω στο κοινό και να δείξω ότι κάτι κάνω και κάτι είμαι, μέσα από αυτόν τον τρόπο θεραπεύω ένα
παιδικό τραύμα που έχει να κάνει με την προσωπικότητά μου. Το παιδικό τραύμα εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει από το περιβάλλον του σε να είναι κάτι σπουδαίο, χωρίς να έχει χρειαστεί να το αποδείξει. Συνεπώς, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει την αξία του. Η όψη τετραγώνου που έχουμε εδώ, Άρη Ερμή, μας δείχνει άλλο ένα άτομο το οποίο έχει θέματα και με τα παιδιά και με τα ζώα. Μας δείχνει ένα άτομο παρανομητικό, ένα άτομο που έχει τάσει για κάποια ατυχήματα. Αυτό, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο του έχει συμβεί, αλλά έχει μία ροπή προς αυτό το κομμάτι, έτσι, προς το κομμάτι αυτό. Τώρα, υπάρχει ένας βόρειος δεσμός στον τοξότη που δείχνει ότι αυτό το άτομο ήρθε σε αυτή τη ζωή για να ταξιδέψει, να αποκτήσει μόρφωση και υψηλότερα ιδανικά. Δεν νομίζω ότι τα κατάφερε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια έντονα καλλιτεχνική φύση, όπως είπαμε, η οποία όμως, από την άλλη, λόγω του χείρονα στο λιοντάρι, δεν ξέρει πώς να εκφραστεί ή τραυματίζεται κάθε φορά που βγαίνει στο κοινό με ένα δικό της περίεργο τρόπο. Και αφού είπαμε λίγο πολύ που βρίσκονται οι πλανήτες του, κάνω μια επανάληψη. Δίας Ήλιος στην Παρθένο, Ερμής Αφροδίτη στο Ζυγό, όχι σε σύνοδο. Υπάρχει μια σύνοδο Δία Ήλιου Ερμής, παρότι η Ερμής είναι στο Ζυγό, είναι πολύ κοντά, κάνουν ένα στέλιουμ εκεί μικρό. Η Αφροδίτη στο Ζυγό, ο Πλούτονας στο Σκορπιό, ο Βόρειος Δεσμός στον Τοξότη, Κρόνος και Ποσειδώνας στον Εγώκερο, Ουρανός και Ποσειδώνας στον Εγώκερο, Κρόνος στον Υδροχό, Άρης και Σελήνη στον Καρκίνο, ο Άρης είναι βέβαια σε μεγάλη αδυναμία εδώ, και Χείρονας στο Λιοντάρι. Αυτές είναι οι όψεις του. Είναι οι θέσεις του. Πάμε να δούμε τώρα τις όψεις. Και να τις αναλύσουμε μία-μία. Δεν θέλησα να κάνω έτσι ιδιαίτερη διόρθωση οροσκοπίου και να τον αναλύσω πάρα πολύ, γιατί μου κάνει λίγο αδιάφορος. Και βλέπουμε εδώ. Τετράγωνο Σελήνης Αφροδίτης. Άρα εδώ είπαμε ότι έχει άλλο πρότυπο για το τι είναι μητέρα και άλλο πρότυπο για το τι είναι ερωμένη. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό το σύνδρομο της μητέρας, αγίας, ερωμένης, τέλος πάντων, να μην το πω πόρη, να το πω έτσι πιο ξεπεταμένης. Και βεβαίως αυτές οι δύο πλευρές καλύπτονται από δύο διαφορετικά άτομα, τα οποία το ένα παίζει το ρόλο της μητέρας συζύγου και το άλλο παίζει της ερωμένης. Η Σελήνη εδώ κάνει μια αντίθεση με τον Ουρανό. Αυτό δείχνει νευρωτικό άτομο, ανήσυχο, με κάποιες φοβίες, κάποιους ψυχαναγκασμούς. Η Σελήνη κάνει αντίθεση με τον Ποσειδώνα. Είδαμε ότι εδώ έχουμε μια τάση για εθισμούς ή μια τάση για όχι ειλικρινή συναισθήματα ή όχι ειλικρινές δηλώσεις συναισθημάτων, αλλά και μια έλξη προς το αντίθετο φύλο που καταντάει αιμονή και ένα τρίγωνο Πλούτονα Σελήνης που βεβαίως δείχνει μια τρομερή ψυχική αντοχή. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Τώρα, ο Ήλιος του κάνει σύνοδο με τον Ερμή, υποκειμενική στάση απέναντι στη ζωή, και ένα τετράγωνο με τον Άρη που δείχνει μια εσωτερική βιαιότητα ή και εξωτερική, δηλαδή το άτομο εκδηλώνει βία ή είναι παθητικά επιθετικό με λόγια και με συμπεριφορές. Ένα Ήλιος σε σύνοδο με το Δία, αυτό δείχνει μια τύχη και μια γρήγορη άνοδο στη ζωή και μια βοήθεια από το πατέρα. Ο Ερμής του κάνει τετράγωνο με τον Άρη, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν είναι πολύ καλή όψη, γιατί δείχνει νεύρα, δείχνει παραδομητικότητα και δείχνει δύσκολες σχέσεις με τα παιδιά και τα ζώα. Αφροδίτη Σελήνη σε τετράγωνο το αναλύσαμε. Τώρα, ο Κρόνος του εδώ είναι σχεδόν χωρίς όψεις. Κάνει ένα μακρινό τετράγωνο με τον Πλούτονα. Συγκλίνουν όμως, άρα είναι αυτό που λέγαμε για τη μοναχικότητα του ανθρώπου.
Όπως όλη η γενιά του έχει μια σύνοδο ουρανού Ποσειδώνα που δείχνει έτσι ένα ταραχώδες ασυνείδητο και ένα μια ταραχώδη αντιμετώπιση των καταστάσεων, δηλαδή δεν ξέρει πώς να αντιδράσει απέναντι στις καταστάσεις. Επειδή εγώ έχω υπολογίσει τον οροσκόπο του με έναν αλφα τρόπο, το πιστεύω αρκετά ότι το άτομο αυτό έχει και τον Πλούτονα σε μια δύσκολη θέση, ή στο 12ο ή στο 1ο, θα δείξει τώρα. Αυτό είναι σχετικό. Πάντως, λαμβάνοντας το χάρτη του υπόψη, έτσι όπως τον βλέπω, χωρίς να έχω κάνει διόρθωση του οροσκοπίου, θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που διψάει να φανεί, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, αν και κατά βάθος δεν ξέρει αν αξίζει όσο νομίζει ότι αξίζει, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποδείξει. Είναι αρκετά χαϊδεμένο. Έχει μια περίεργη σχέση αγάπης μίσους με τη μητέρα και κατ' επέκταση με όλες τις γυναίκες. Ο Άρης τον καρκίνο τον κάνει λίγο θρασίδηλο, όχι από μόνος του, λόγω των τετραγώνων που κάνει. Εντάξει, είναι αδύναμος Άρης, είναι σε πτώση, αλλά είναι και οι όψεις που κάνει έτσι περίεργες. Και βεβαίως δείχνει ότι δεν αγαπάει ιδιαίτερα τους άλλους ανθρώπους, αγαπάει ίσως τους γονείς του και τόσο όσο, και τα συναισθήματά του είναι λίγο ρηχά. Έχει μια πολύ ερωτική βαθιά σχέση με τον εαυτό του, υπάρχει ένας ναρκισισμός πολύ έντονος εδώ. Όμως, προσπαθώντας να δω τις όψεις που έχει αυτή τη στιγμή στο οροσκόπιό του, βλέπω ότι υπάρχει ένας Πλούτονας Κρόνος. Αυτό είναι λίγο δύσκολο η όψη. Βγάζει το υποσυνείδητο προς τα έξω και τα βαθιά και τα κρυμμένα μυστικά. Και είχε μια επιστροφή Κρόνου όταν ξεκίνησε η διαδικασία της έρευνας, που δείχνει ότι έχει να πληρώσει κάτι καρμικό σε αυτή τη φάση για να αναγκαστεί να οριμάσει. Η πιο δύσκολη όψη που έχει όμως αυτή τη στιγμή από τρανσιτ είναι το τετράγωνο του Κρόνου με τον Ουρανό, που τον βγάζει σε μια κατάσταση παρανομίας, η οποία είτε αποδειχτεί ότι είναι αθώος, είτε αποδειχτεί ότι είναι ένοχος, αναγκαστικά θα περάσει μέσα από μια διαδικασία για πολύ μεγάλο διάστημα έντασης με το νομικό πλαίσιο, με το νόμο κοινώς. Τώρα, είπαμε ότι έχει ένα ήλιο Δία, άρα έχει προστασίες αρκετές και ανθρώπους που τον στηρίζουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως, εάν αυτός ο άνθρωπος φυλακιστεί για τον οποιοδήποτε λόγο, είναι 100% σίγουρο ότι με τον Άρη που έχει δεν θα περάσει καθόλου καλά στη φυλακή. Αυτά όμως είναι προς το παρόν πολύ σχετικά και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα γίνει πραγματικότητα και αν όντως θα αποδειχτεί ένοχος. Ένα άλλο στοιχείο που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο χάρτη του εδώ είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο το οποίο εκτός του του αρέσει να χαλάει χρήματα, με την Αφροδίτη στο ζυγό θέλει να κάνει και τη μεγάλη ζωή. Η Αφροδίτη στο ζυγό βέβαια είναι σε θέση, είναι αρκετά καλή. Η όψη της όμως με τη Σελήνη δείχνει ότι έχει μια τάση να θέλει να ζει πολύ πλούσια. Ενώ το εξάγωνο που έχει δία Πλούτονα δείχνει ότι έχουν περάσει λεφτά από τα χέρια του. Και εδώ είναι ένα καλό κομμάτι για έρευνα. Πού βρέθηκαν τα χρήματα αυτά? Αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει να διερευνηθεί. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει σκληρότητα που βλέπουμε στη ρούλα, αλλά υπάρχει μια απόλυτη αδιαφορία, ένας ναρκισιστικός, έτσι σεμανφουτίστας χαρακτήρας, ο οποίος τον ενδιαφέρει να περνάει καλά, τον ενδιαφέρει να αρέσει, τον ενδιαφέρει να ξεχωρίσει, τον ενδιαφέρει να γίνει διάσημος, τον ενδιαφέρει να γίνει πλούσιος, και εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει, εκεί αρχίζουν και εκεί τελειώνουν τα ιδανικά του ως προς τη ζωή. Τώρα,
Θα προσπαθήσω να δω και μια συναστρία με τη Ρούλα. Για να δούμε τι γίνεται μεταξύ τους. Λοιπόν, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω αυτή τη συναστρία. Μάλιστα. Ο ήλιος του Μάνου είναι πάνω στη σελήνη της Ρούλας, άρα είναι δορυφόρος του αυτή, δηλαδή είναι κατά πάνω της, ο Δίας του είναι πάνω στη σελήνη της, αυτό είναι που της έδωσε παιδιά και προφανώς και να την ερωτεύτηκε κάποια στιγμή κιόλας. Ο Κρόνος του είναι πάνω στον ήλιο της, άρα την είχε λίγο σούζα με τον τρόπο του. Εδώ υπάρχει μια όψη σελήνης ήλιου που δείχνει ότι το ζευγάρι έχει κάποια συζυγική σχέση αρκετά έντονη. Δεν υπάρχουν όμως όψεις Άρη Αφροδίτης που να μας δείχνουν κάποιον έρωτα δυνατό, τουλάχιστον σε σαρκικό επίπεδο. Υπάρχει ένας Άρης σύνοδο με Δία, ένας Κρόνος αντίθεση με Άρη, ένας Φωνός αντίθεση με Άρη από την πλευρά της Ρούλας, δηλαδή αυτή τον θέτει σε κίνδυνο με κάποιο τρόπο. Και υπάρχει και ένας Ουρανός Κρόνος και ένας Πλούτονας Κρόνος εδώ που δείχνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Και πάμε να δούμε λίγο και τι ρίχνει αυτό στη Ρούλα που ξέρουμε τον οροσκόπο της. Άρη Σελήνη στον ένατο, άρα την καπέλωνε πνευματικά παρότι αυτή προσπαθούσε να αποδείξει ότι ήταν πολύ έξυπνη. Ο Δίας της είναι πάνω στον Άρη του, άρα αυτή τον έκανε να νιώθει μάγκας, έτσι. Και ο χείρονάς της πάνω στη σελήνη του και ο χείρονάς του πάνω στον ήλιο της. Ωραίο, ένα σεξ είναι το παιδινικό τραύμα του άλλου, έτσι. Ο Δίας του είναι πάνω στη σελήνη αυτηνής, άρα κάποια στιγμή και ο ήλιος του της έδωσε συνέστημα. Και της έδωσε και στήριξη με Δία σελήνη εδώ πέρα. Η Αφροδίτη του είναι στον πρώτο της, άρα αυτή ένιωθε κολακευμένη από την παρουσία του στη ζωή της. Ο Πλούτονάς του στο δεύτερό της δείχνει ότι μαζί βγάλαν κάποια λεφτά, αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας στον τρίτο της δείχνει ότι δεν ήταν αγαπητός από την οικογένειά της, ενώ υπάρχει ένας Κρόνος στον τέταρτο που της δείχνει εδώ, που δείχνει ότι δεν μπορούσε να συμβιώσουν καλά μέσα στο ίδιο σπίτι. Υπάρχει, δηλαδή, το ζευγάρι αυτό δεν μπορούσε να περάσει καλά στην, ας το πούμε, καθημερινότητά του, την οικιακή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι πολύ απλά. Πάντως, βλέποντας αυτή τη συναστρία, θα λέγαμε ότι παρότι αυτή η σχέση θα τελειώσει και διαπαντός, δηλαδή δεν θα υπάρχει μεταξύ τους σχεδόν καμία σχέση στο μέλλον, ήταν καρμικό να βρεθούν, υπήρχε έντονα συναισθήματα και από τις δύο πλευρές κάποια στιγμή, ακόμα περισσότερο από τη μεριά της γυναίκας, αλλά και αυτός ένιωσε έλξη πολύ σημαντική. Εκεί που δεν έχουν καμία σχέση είναι με τους πέμπτους οίκους, με τον Ερμή και αυτά που έχουν δύσκολες σχέσεις που δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί αυτοί οι δύο αποφασίσανε να αποκτήσουν παιδιά και δεν ξέρω κατά πόσο τα θέλανε ή τους ήταν βάρος. Αυτή είναι μια πρόχειρη, πολύ γρήγορη ανάλυση του Μάνου της Ρούλας της Πάτρας. Και σαφώς δεν είναι μια όψη που θα μπορούσες να πεις ότι βγάζει η όψη του έναν άνθρωπο ακριβώς δολοφόνο μάλλον, αλλά βγάζει έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά για τη διασημότητα και το χρήμα. Αυτό είναι προς διερεύνηση, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να τον καταδικάσει. Οπότε έχουμε να περιμένουμε πολλά στοιχεία. Πρέπει να κάνω κάποια στιγμή και διόρθωση του οροσκόπου για να δω που πέφτουν όλοι αυτοί οι πλανήτες. Πάντως,
αν θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω με 2-3 λέξεις, θα έλεγα χαρισματικός, γοητευτικός, μια λέξη σύνθετη, καλοπερασάκιας και νάρκισσος. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Αυτή είναι η γνώμη μου, αστρολογική, και περιμένουμε βέβαια να δούμε τις εξελίξεις. Καλή σας μέρα. Επιστρέφουμε με καλύτερα θέματα, έτσι.